αυτήν την τοποθετούν στο πιο απομακρυσμένο σημείο του Βορρά σε σχέση με τις πόλεις που είναι γνωστές με κάποιο όνομα. Όσα έχει πει ο Πειθέας και για αυτήν και για τα άλλα μέρη εκείνης της περιοχής καθίσταται σαφές από τις γνωστές περιοχές που είναι δημιουργήματα της φαντασίας του. Όπως και προηγουμένως αναφέρθηκε, ακούστε, θα δείτε τι διαβάζω. Σχεδόν όλες τις πληροφορίες που λέει δεν αποδεικνύονται. Κρινόμενος βάσει αστρονομίας, μετεωρολογίας και βάσει μαθηματικών θεωριών, θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι σε ικανοποιητικό βαθμό διαπρατέθηκε τα θέματα που αφορούν σε όσους κατοικούν κοντά σε κατεψυγμένη ζώνη. Τι έχει πάθει εδώ ο Στράβων? Γιατί θεωρεί τον Πειθέα τα έργα του μυαλού του? Γιατί μας μεταφέρει τις γνώμες του Πειθέα παρακάτω, ότι λέει πήγα εκεί πέρα, όπου είναι όλα με ομίχλη, όπου είναι όλα παγωμένα, παγωμένα. Και σου λέει ο Στράβων, δεν μπορεί να είναι αλήθεια να έχει, έχει ανθρώπους και είναι όλα παγωμένα, άλλο προϊόν της φαντασίας του. Εμείς θα ξέρουμε ότι Πειθέας είχε δίκιο και ότι ο Στράβων κάνει λάθος. Και το ξέραν και αυτό οι αρχαίοι Έλληνες. Το λέω ήθελα να καταλάβετε πόση μεγάλη σοφία μπορείτε να βρείτε μέσα αυτά τα βιβλία. Όλη η Ιταλία, η Μακεδονία, η Σικελία, η Βρετανία, η χώρα των Κελτών, των Ιβύρων και το καθεξής, όλη η ιστορία και η γεωγραφία τους, όπως διασώθη από τον Στράβωνα, ο πιο παρεξηγημένος αρχαίος Έλληνας συγγραφέας που έχει δεινοπαθήσει στα χέρια των θουλουκουλουτεργαραίων, ο πρώτος θεωρητικός του ελληνικού εθνικισμού, ο άνθρωπος που πίστευε ότι πρέπει να ενωθούν οι Έλληνες για να κυριαρχήσουν επί των βαρβάρων, ο άνθρωπος που γράφει εδώ πέρα μέσα στην επιστολή του προς τον Φίλιππο τη συγκλονιστική φράση «Τους βαρβάρους δι ηλωτεύειν», «Τους βαρβάρους πρέπει να τους κάνουμε ήλωτες». Ξεκινάω τώρα με ορισμένα από τον Ισοκράτη για να λυθεί και αυτή η παρεξήγηση. Διαβάζω από την εισαγωγή μας. Πολύ εννοείς ο Ισοκράτης, με τα ψύχραμον μελέτη των προβλημάτων του ελληνισμού ως ενιαίας φιλετικής και πολιτιστικής κοινότητος, διεμόρφωσε την πανελλήνιον ιδεολογία του. Δι' αυτήν ηγονίστη επί 50 έτη και εις αυτήν έμεινε πιστός μέχρι του θανάτου του. Έτσι, η πανελλήνιος ιδεολογία του, η φιλετική ενότης των Ελλήνων. Αυτό είναι το κυρίαρχο γνώμα του Ισοκράτους. Πάμε τώρα στον πανηγυρικό, από την εισαγωγή στον πανηγυρικό, όπου εδώ βρίσκεται και το περίφημο αυτό απόγνωμα με το Έλληνες καλείς και τα λοιπά. Λοιπόν, διαβάζω. Παράγραφος 15 του πανηγυρικού, του ιδίου έργου, εις το οποίο υποτίθεται τελείωτη μας όλοι το ίδιο, έτσι, του ιδίου έργου. Γίνεται χαμό τους αρχαίους, μπράβο σας. Παράγραφος 15, δηλαδή αυτοί που μας λένε ότι οι αρχαίοι Έλληνες λέγανε ότι οι αρχαίοι Έλληνες, ότι οι Έλληνες είναι μόνο όσοι συμμετέχουν στην ημετέρα παιδεία και παραπέμπουν στον Ισοκράτη, δεν είναι ότι δεν έχουν διαβάσει τα υπόλοιπα έργα του Ισοκράτους, δεν έχουν διαβάσει ούτε τον πανηγυρικό στον οποίο παραπέμπουν. Τόσο άσχετοι είναι. Και ευτυχώς μετά την φασαρία που μεγάλωσε το διάστημα αυτό έχουν σταματήσει λίγο πολύ. Παράγραφος 15 λοιπόν. Και τώρα ως προς τα κοινού ενδιαφέροντος ζητήματα, εν πρώτης, όσοι έχουν προσέλθει ενώπιόν σας και αμέσως σας διδάσκουν ό,τι επιβάλλετε, αφού διαλύσομεν τας μεταξύ μας εχθρότητας, να στραφούμεν εναντίον των βαρβάρων. Ξεκινάμε την αρχή. Να διαλύσουμε τις μεταξύ μας εχθρότητες και να πάμε εναντίον των βαρβάρων. Παρακάτω. Διότι την χώρα αυτήν κατοικούμε για την Αθήνα, όχι κατόπιν εκδιώξεων άλλων που την κατοικούσαν, ούτε κατόπιν εγκαταστάσεως ημών εις αυτήν ως ομάδος αποτελουμένης από διάφορα φύλλα. Αλλά αντιθέτως, είναι τόσο ευγενές και γνήσιον το γένος μας, ώστε εις τη χώρα αυτήν, η οποία μας εγέννησε από τα σπλάχνα της, εις αυτήν εξακολουθητικός άνευ διακοπής κατοικούμε. Διότι είμεθα αυτόχθονες και γι' αυτό εμείς μόνο μπορούμε να προσαγορεύουμε την πόλη μας με τα σιδείας λέξεις με τις οποίες προσαγορεύουμε τους στενοτέρους εκείνοι μας. Δηλαδή, ο Ισοκράτης μας λέει ότι το να είσαι αυτόχθον είναι μεγάλο πλεονέκτημα σε αντιπαραβολή με τον Αλλοδαβό. Πάμε λίγο παρακάτω. Έχει όλη την ιστορία με τα Ελευσίνια μυστήρια και πώς θα τα πιστοποιούν την αυτοκτονία των Αθηναίων. Λέει για το πώς έδειξαν τους βαρβάρους. Έχω σημειώσει διάφορα, δεν θα προλάβω τώρα. Αλλά η πόλη μας δεν υστέρησε κι σ' άλλα τεινά. Όλοι βεβαίως αναγνωρίζομεν ότι δικαίως επενούνται εκείνοι που πρώτοι καθιέρωσαν τις πανελληνίες εορτάς, δηλαδή μας εκκληροδώσαν το θαυμάσιον έθιμον, αφού συνάψουμεν ανακοχήν και αφού παραμερίσομεν τας μεταξύ μας εχθρότητας, να συγκεντρωνόμεθα εις το ίδιο μέρος και αφού από κοινού προσευχηθόμεν και από κοινού προσφέρομεν θυσίας, να ενθυμούμεθα, προσέξτε, την μεταξύ μας φιλετική συγγένεια. Ισοκράτης. Στο αρχαίο κείμενο, αναμνηστείνε μεν τη συγγενεία τη προσαλλήλου υπαρχούζη.
Ο άνθρωπος σε κάθε δεύτερη παράγραφο μιλάει για το αίμα και για τη φυλή. Παρακάτω, νομίζω όμως καθήκον μου να εκθέσω και τους αγώνες πόλεως μας εναντίον των βαρβάρων, αφού άλλωστε έταξα ως βασικών σκοπών του λόγου μου τούτου την ιδέα της ηγεμονίας των Ελλήνων επί των βαρβάρων. Το αρχαίο κείμενο. Γιατί άμα σας το δείξω, θα πείτε ότι τα βγάζω το μυαλό μου, εδώ, όπως λένε ορισμένοι. Πανηγυρικός Ισοκράτους. Υποτίθεται το κείμενο της θολοκουλτούρας που λέει ότι όλοι είμαστε Έλληνες. Πάμε εδώ. Βέβαια, μου λέει κοντά το φακό. Δεν το βλέπω, δεν το βλέπω. Δοκίδε μη και πέτον προς βαρβάρους τη πόλη πεπραγμένο προσήκυνη πίν, άλλωστε επειδή και των λόγων κατεστησάμιν περί της ηγεμονίας της επεκείνους. Δηλαδή λέει ο Σωκράτης, όλο μου αυτό το λόγο, συμπεριλαμβανομένου δηλαδή του αποσπάσματος που μας χρησιμοποιούν συνέχεια και μας έχουν πρίξει τα αυτιά, τον έχω γράψει με κεντρικό στόχο να σας πείσω ότι πρέπει οι Έλληνες να ηγεμονεύουν επί των βαρβάρων. Λέει, καταλαβαίνετε το μέγεθος της διαστροφής. Τα κοκαλάκια του Σωκράτη θα πηγαίνουν έτσι κάθε φορά που ακούν το στρατούλι να αναφέρει το όνομά του. 118 παράγραφος. Μάλιστα, οι βάρβαροι εκείνοι τους οποίους εμείς, όταν τόλμησαν να περάσουν στην Ευρώπη και είχαν φουσκώσει τα μυαλά των περισσότερων περισσότερο από ό,τι τέριαζε, εμείς τους δώσαμε ένα τέτοιο μάθημα, ώστε όχι μόνο να πάψουν να κάνουν εκστρατείες εναντίον μας, αλλά να υπομένουν να βλέπουν την ειδική των χώρων να λαιλατείται και εις αυτούς, οι οποίοι άλλοτε περιέβλεψαν την Ελλάδα με 1200 πλοία, επιβάλαμεν τιούτων εξευτελισμών, ώστε να μην ρίπτουν εις την θάλασσα από την Φασιλίδα και εδώ πλοίων πολεμικών κτλ. Κτλ, κτλ. Και πάω λίγο παρακάτω. Ακόμα πανηγυρικό είναι. Καλά, εδώ θα προλάβω. Για τους Αθηναίους. Α, παράγραφος 187. Σεις οι ίδιοι, λοιπόν, ακούστε την εικόνα του Ισοκράτους. Σεις οι ίδιοι, συνεπώς, οφείλετε να συλλάβετε. Μου στέλνουν συνέχεια μηνύματα, συγγνώμη για τους αρχείους. Σεις οι ίδιοι, συνεπώς, οφείλετε να συλλάβετε δια της φαντασίας την εικόνα της ευτυχισμένης ζωής, την οποία δυνάμεθα να εξασφαλίσομεν, εάν τον μεν πόλεμον που σήμερον κάμνομεν μεταξύ μας τον μεταφέρουμε εις την Ασίαν εναντίον των βαρβάρων, μετακομίσουμεν δε της Ασίας τον πλούτον εις την Ευρώπη. Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο εδώ. Στο αρχαίο κείμενο, γιατί άμα στο πώς μετάφρασε, μετά λέει ο Γεωργιάδης. Εγώ θα δει το αρχαίο, πάντα σε όλα τα βιβλία υπάρχει μέσα και το αρχαίο, για λόγους εγκυρότητας. Έλα λίγο κοντά να το διαβάσω μαζί. Θέλω να καταλάβετε, αυτό που σας διαβάζω τώρα είναι από τον πανηγυρικό, δείξτε μου λίγο. Θα πάω λίγο στην αρχή να λέω, συγγνώμη. Για λόγους εγκυρότητος, γιατί δυστυχώς δεν θα προλάβετε οι περισσότεροι να πάρετε τα βιβλία, εκτός όλων των άλλων τελειώνουν κιόλας. Επειδή λοιπόν δεν θα προλάβετε, θα σας δείξω τώρα. Βλέπετε πώς έχω σημειώσει καλά, δεν έχω διαβάσει και τίποτα, δεν προλαβαίνω. Εδώ βλέπετε. Ισοκράτους πανηγυρικός, το βλέπετε. Είναι το κείμενο μέσα στο οποίο υπάρχει παράγραφο συνεχώς μας λένε ότι οι Έλληνες λέει είναι όσοι μετέχουν της ελληνικής παιδείας, τα λοιπά, της μετέρας παιδείας, τα λοιπά. Ισοκράτους πανηγυρικός. Πάμε τώρα. Μας λένε αυτό. Δεν μας λένε όμως αυτό εδώ. Πάμε το δείξουμε λίγο μαζί, παρακαλώ πολύ. Εδώ. Πάμε λίγο πρώτα στη μετάφραση και μετά στο αρχαίο κείμενο. Γιατί θα το έχετε στο μυαλό σας. Πάμε λίγο στη μετάφραση εδώ. Στο υπογραμμισμένο. Σεις δε οι ίδιοι συνεπώς οφείλετε να συλλάβετε δια της φαντασίας την εικόνα της ευτυχισμένης ζωής, την οποία δυνάμεθα να εξασφαλίσομεν, εάν τον μεν πόλεμον που σήμερα κάμνομεν μεταξύ μας, τον μεταφέρομεν εις την Ασίαν εναντίον των βαρβάρων, μετακομίσουμεν δε της Ασίας των πλούτων εις την Ευρώπη. Πάμε παρακάτω. Αυτούς ούν χρήσιν διοράν, όσοι σαν ευδαιμονίας τύχημεν, ή τον μεν πόλεμον, τον ειν όντα περί μας, προς τους υπηρώτας ποιησέμεθα, την δε ευδαιμονίαν, την εκ της Ασίας, εις την Ευρώπην διακομίσεμεν. Λέει, λέει ο Σωκράτης, για καταλάβετε. Φανταστείτε τι υπέροχη ζωή θα ζήσουμε όταν πάμε στην Ασία και πάρουμε όλο τον πλούτο και τον φέρουμε εδώ στην Ευρώπη να τον φάμε. Αυτό λέει ο Σωκράτης. Μπορεί να μου πείτε ότι διαφωνείτε με αυτό που λέει ορισμένοι. Δικαίωμά σας. Αλλά το βέβαιο είναι ότι δεν μπορείτε να χρεώσετε σε αυτόν τον άνθρωπο ότι είναι υπέρ του να έρθουν στην Ελλάδα όλοι οι αλλοδαποί και κάθε καρδιά καρύδι. Θα τρελαθώ δηλαδή. Πάμε λοιπόν σε μια ανακεφαλαίωση που έχω πόσο, ένα λεπτό, πόσο έχω ακόμα. Τελείωσα. 2-10.
Α, έχω 5 λεπτά. Α, άμα έχω 5 λεπτά, θα πάω να διαβάσω και τότε θα σας δείξω ένα-ένα του τόμου του Ισοκράτους με τους τίτλους των έργων. Γιατί πραγματικά αξίζει τον κόπο να μιλάμε λίγο για αυτόν τον αδικημένο πραγματικά άνθρωπο που έχει δεινοβαθήσει στα χέρια των θολοκουλτουριαρέων. Και εδώ είναι και ο Φίλιππος. Δεν ξέρω αν έχω σημειώσει από τον Φίλιππο. Θα διαβάσω τον Φίλιππο. Λοιπόν, αυτό είναι το πιο συγκλονιστικό. Αυτό κακώς δεν το διάβασα προηγουμένως. Θα το δείξω, γιατί εδώ θα τρελαθείτε. Δηλαδή με αυτό θα σα διαβάσω, θα πείτε. Μα είναι δυνατόν να μας έχουν πει τόσα παραμύθια για τον Ισοκράτη. Στέλνει ο Ισοκράτης επιστολή προς τον βασιλέα της Μακεδονίας Φίλιππο τον Δεύτερο. Σημειώστε ότι η μεγαλύτερη υπεράσπιση της ελληνικότητας της Μακεδονίας δεν υπάρχει από αυτήν. Σας λέω ο Ισοκράτης τώρα, ο οποίος μιλά σε όλα τα έργα για τη συγγένεια του αίματος και της φυλής και που ψάχνει να δει ποιος θα είναι εκείνος ο Έλληνας που θα ηγηθεί των Ελλήνων του πολέμου εναντίον των βαρβάρων. Μετάξει των άλλων υποψηφίων ηγετών, ξεχωρίζει από νωρίς πρώτος τον Φίλιππο τον Β' της Μακεδονίας. Και σας ρωτώ, αν θεωρούσε τον Φίλιππο βάρβαρο, θα του ανέθετε τον ρόλο να ενώσει τους Έλληνες για να κυριαρχήσουν των βαρβάρων? Όχι. Ξέρει ο Ισοκράτης ότι ο Φίλιππος δεν είναι βάρβαρος και είναι Έλληνας. Γι' αυτό στέλνει και σε αυτόν επιστολή να ενώσουν όλους τους Έλληνες και να πάνε να καταλάβουν τους βαρβάρους. Και τι του λέει? Διαβάζω πρώτα από το αρχαίο κείμενο. Θα τρελαθείτε, έχω ένα λεπτό μόνο, θα τρελαθείτε. Με λογάρ σύ συμβουλεύειν, προστίνε τις τε των Ελλήνων ομονίας και τις επί τους βαρβάρους στρατείας. Έστιδε το μεν πίθιν προς τους Έλληνας συμφέρον, το δε βιάζεστε προς τους βαρβάρους χρήσιμο. Πρόκειται δηλαδή, του λέει τώρα γιατί του στέλνει την επιστολή και του λέει, πρόκειται δηλαδή να σας συμβουλεύσω να πάρεις στα χέρια σου ως ηγέτης το θέμα της ομονίας και ενώσεως των Ελλήνων και της εκστρατείας εναντίον των βαρβάρων. Ξαναλέω πρώτο δεδομένο. Αν τον θεωρούσε βάρβαρο, θα του έλεγε θέλω να γίνεις ο ηγέτης των Ελλήνων αντί των βαρβάρων? Και η μεν πειθώ είναι συμφέρον να χρησιμοποιηθεί για την ένωση των Ελλήνων, η δε βία είναι χρήσιμη για τους βαρβάρους. Ο άνθρωπος ο οποίος τον κατηγορούν ως τον πιο θολοκουλτουριάρη σήμερα κάνει την εξής διάκριση. Στους Έλληνες του λέει Φίλιππε θα πηγαίνεις με επιχειρήματα, στους βαρβάρους θα πηγαίνεις με το βούρδουλα. Και αυτόν τον έχουν κάνει κουναλάκι. Θα τρελαθώ. Αύριο ξανά μαζί. Να είστε όλοι καλά.